Αύγουστος 1822. Η ελληνική κυβέρνηση καταθέτει υπόμνη μας τους συμμετέχοντες στο συνέδριο της Βερόνας. Αφής ήρχισε ο πόλεμος της ανεξαρτησίας της, ύψωσεν φωνήν η Ελλάς δια των νομίμων αντιπροσώπων της, εξετουμένη την βοήθειαν ή τουλάχιστον την ουδετερότητα των χριστιανικών δυνάμεων. Την σήμερον δε, ότε συνέρχονται στην Ιταλικήν Χερσόνησον οι δυνατοί, διαναβάλωσιν εις τάξην τα της Ευρώπης. Η ελληνική κυβέρνηση ήθελε παραβεί το χρέος της, εάν δεν εξέθετε και άφθης εις τους συμμάχους μονάρχα στην κατάσταση της Ελλάδος, τα δίκαιά της και τας νομίμους επιθυμίας της. Ήδη εχήθησαν ποταμοί αιμάτων, ώστε οι Έλληνες δεν μπορούσαν να αφήσωσιν τα όπλα πριν κατακτήσωση ή πριν απολαύσωση τας εγγυήσεις υπάρξεως χωριστής, ανεξαρτήτου και εθνικής, εις την οποίαν και μόνην θα έβρωσε την ασφάλεια της λατρείας, της ζωής, της ιδιοκτησίας και της τιμής των.